Ο Παναγιώτης Τσανετάτος είναι εδώ για να μας πει τα αποτελέσματα και λίγο να μας μεταφέρει στο κλίμα, Παναγιώτη. Λοιπόν, Νίκο, έχουμε όντως αποτέλεσμα. Ψήφισαν συνολικά 295 βουλευτές, είχαμε δηλαδή 5 απουσίες και στο επίμαχο άρθρο, την τροπολογία δηλαδή που δίνει άδεια διαμονή στους μετανάστες, υπερψήφισαν 262. 32 όχι, ενώ υπήρξε και ένα παρόν. Και οι απόντες και το παρόν, το οποίο εκδηλώθηκαν στην ψηφοφορία, δεν αφορούν στη Νέα Δημοκρατία, δεν αφορούν στην πλειοψηφία. Η πλειοψηφία είχε την απώλεια του Αντώνη Σαμαρά. Να πούμε, συγγνώμη Παναγιώτη, ότι τα ξέρουμε όλα αυτά, γιατί η ψηφοφορία ήταν ονομαστική. Ζητήθηκε από την αντιπολίτευση και έγινε ονομαστικά. Ακριβώς. Άρα ξέρουμε για τον κάθε βουλευτή τι ψήφισε. Ακριβώς, έχουμε εικόνα για το τι ψήφισε ο καθένας. Ωστόσο, θέλω να πω ότι για τον Αντώνη Σαμαρά, ειδικά, φεύγοντας από το κοινοβούλιο, έκανε δήλωση στους δημοσιογράφους και είπε ότι ό,τι είχα χρέος να πω το είπα και όποιος θέλει να το καταλάβει, το κατάλαβε. Προφανώς είναι μια πολιτική στάση, δεν τίθεται θέμα και ο πρώην Πρωθυπουργός στέλνει τα μηνύματά του. Άρα, λοιπόν, έχουμε μια τροπολογία η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μετανάστες που είναι 3 χρόνια να μπορέσουν να μείνουν στην Ελλάδα εφόσον έχουν δουλειά, για να ενισχυθεί το εργατικό δυναμικό της χώρας, να ψηφίζεται από μια ευρύτατη πλειοψηφία. Σπάνια βλέπουμε στη Βουλή τέτοια πλειοψηφία. Έχει ψηφιστεί όμως, και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, είναι μια ιδιαίτερη διαχωριστική γραμμή, από τη Νέα Δημοκρατία και αριστερότερα. Δεν είναι συνηθισμένο πράγμα αυτό. Συνήθως είναι μια πλευρά η Νέα Δημοκρατία και τα αριστερότερα της είναι μια άλλη πλευρά. Εδώ έχουμε ένα νόμο πια. Η τροπολογία έγινε νόμος, όπου όλα τα κόμματα από τη Νέα Δημοκρατία και αριστερότερα στηρίζουν τον νόμο που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Δεν τον στηρίζουν τα δεξιότερα κόμματα και βεβαίως ο Αντώνης Σαμαράς. Πάμε στη Χριστίνα Κοραή, που από χτες μας έχει αποκαλύψει ό,τι έγινε και για μια ακόμα φορά και έχει καταστεί μόνο το να έχει επιβεβαιωθεί. Το live news επιβεβαιώθηκε. Για πες μας τώρα, Χριστίνα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό για τον Αντώνη Σαμαρά? Υπάρχει και κάτι άλλο? Νομίζω όχι. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει πολύ ξεκάθαρες θέσεις. Από χθες ξέραμε ότι δεν θα κάνει πίσω, θα πάει μέχρι τέλος, θα πάει στη Βουλή και θα καταψηφίσει τη συγκεκριμένη τροπολογία. Άλλωστε είχε κάνει και μια πολύ καθαρή δήλωση όπου τόνιζε ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα, δεν είναι χώρος. Και μάλιστα σε τηλεφωνήματα που το έγιναν, σου δίνω τώρα ένα παρασκήνιο, μέχρι και την τελευταία στιγμή, αυτό στο οποίο απαντούσε ήταν, εξέφρασε την ανησυχία του ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε ένα χώρο προσέλκυσης και νέων λαθρομεταναστών. Λέει, Χριστίνα, τώρα για να σας το πούμε όλο το παρασκήνιο, ότι δέχτηκε τηλεφωνήματα, όχι από τον Πρωθυπουργό, αλλά από τον Μέγαρο Μαξίμου προφανώς, από ανθρώπους που και ο Αντώνης Σαμαράς έχει μια οικειότητα στην επικοινωνία, νομίζω περισσότερο καταλάβατε. Δεν θα πούμε ονόματα. Ναι. Δεν θα πούμε ονόματα. Αλλά δεν θα πούμε ονόματα που τα πούμε. Δηλαδή, ναι. Έγινε συζήτηση, φυσικά έγινε συζήτηση. Αναλύθηκαν και οι δύο θέσεις. Βέβαια, κανείς δεν είχε την αίσθηση ότι τελικά δεν θα καταψηφίσει ο Αντώνης Σαμαράς, παρά το γεγονός ότι και αυτοί που καταψήφισαν είναι νίκη και κάποια και είναι κάποια μια γραμμή, είπαμε, για μένα κόμματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένας νόμος που τον φέρνει η Νέα Δημοκρατία και η διαχωριστική γραμμή είναι η Νέα Δημοκρατία και αριστερότερα, αυτό που λέμε κέντρο δεξιά και προς τα αριστερά, ένα και άλλο όλο το υπόλοιπο που είναι η δεξιά και προς τα δεξιότερα. Ο πρώην Πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος όταν έχει μια διαφορετική άποψη για ένα μείζον θέμα και για την Ελλάδα και για τον ίδιο το μεταναστευτικό είναι ένα μείζον θέμα, όπως είναι και τα εθνικά. Χάσαμε την επικοινωνία, όπως είναι και το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, θα έλεγε η Χριστίνα, για να το συμπληρώσω. Ναι, είναι και τα ομόφυλα ζευγάρια, είναι, όπως επίσης εξέφρασε, και εκεί δεν νομίζω ότι θα ψηφίσει, και εκεί θα καταψηφίσει, γιατί έχει πάρει πολύ καθαρή θέση. Απλώς προξενεί εντύπωση ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κάνει πολλές τοποθετήσεις στο τελευταίο διάστημα, οι οποίες είναι εναντίον κυβερνητικών πρωτοβουλίων, αλλά θεωρείται ότι δεν είναι αυτό κάτι άλλο, κάτι παραπάνω. Είναι η δική του ατζέντα, οι δικές του θέσεις.
να θεωρηθεί ο Αντώνης Σαμαράς ότι είναι υπονομευτής της παράταξης όταν έδωσε και μια πολύ μεγάλη μάχη στην περιφέρεια Πελοποννήσου για να εκλεγεί ο Δημήτρης Πτωχός και πήγε door to door, ναι, κυριολεκτικά. Πραγματικά. Δεν είναι μόνο γιατί είναι δικός του άνθρωπος, έδωσε και μια αμφισβητούμενη περιφέρεια στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, Χριστίνα, για μου να ευχαριστώ μιλάει πολύ σήμερα για επιτυχία. Χριστίνα, θα τη βρούμε λίγο αργότερα.